Ναι. Αλλά τέλος πάντων σημασία έχει ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με το Greek Idol και θέλουμε κι εμείς να δώσουμε λύση. Προτείνουμε υποψήφιους κριτές, παρουσιαστές μάλλον για το παιχνίδι. Ένα μικρό top, κάποιες προτάσεις από το Άδερο Δήλα. Στα γρήγορα. Για πρόεδρο ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής. Στο νούμερο 10 λοιπόν θα μπορούσε ίσως να το παρουσιάσει τώρα η Πετρούλα η Κωστίδου. Θα λέγεται O Sultan Idol γιατί ανυψώνει το ηθικό των παιχτών. Θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Γιούρι Γκέλλερ στο νούμερο 9. Θα λέγεται Don't Do It Idol γιατί ήταν κουμπάρος του Μάικλ Τζάκσον. Μπορεί να το παρουσιάζει στο νούμερο 8 η Άντζελα Δημητρίου. Να λέγεται Troopies Idol γιατί είναι ασφαλτή. Στο νούμερο 7 θα μπορεί να το παρουσιάζει, ξέρω εγώ, η Τζούλια Αλεξανδράτου, η Σάσα Μπάστα, η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Γιατί έτσι, και θα λέγεται Sex Factor. Στο νούμερο 6 θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, να λέγεται Greek Zorro Idol, γιατί πάντα ήθελε να είναι πρόεδρος. Στο νούμερο 5 μπορεί να το παρουσιάζει ο Έκτορας Μποτρίνη, να λέγεται Φιάλτης στο μικρόφωνο και θα μπορεί να μαγειρεύει και τα νούμερα. Στο νούμερο 4 βέβαια μπορεί να το παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Πετρίδης και να λέγεται Star Shine Idol γιατί έχει και δόντι. Στο νούμερο 3 θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Σπύρος Γρίβας. Θα λέγεται La Pure Idol για να προσθέσει γαλλική φινέτσα. Στο νούμερο 2 θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είδωλον των ελληνικών θα λέγεται. γιατί οι Έλληνες ανακάλυψαν τα talent show, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό. Τι Greek Idol καημής. Και ευνηδιασμός γιατί θα πάρει ευγενία παιχνίδι, θα το πάρει ο Άδωνης. Είδωλον των ελληνικών. Αν ψάξουμε στην ιστορία, το πρώτο talent show είχε γίνει κάπου στην αρχαία αγορά. Οι Ολυμπιακοί αγώνες talent show ήταν. Ουσιαστικά τι ήταν, talent show, reality show. Γυμνό talent show. Και στο νούμερο 1 θα μπορούσε να το παρουσιάζει άνετα ο Τάσος Κουνέλης. Φωτίσαμε το ταλέντο μας, θα λέγεται. Γιατί με τόσο πότισμα ξεφυτρώνουν νέα ταλέντα, κυρίες και κύριοι. Και έτσι δώσαμε και τη λύση.